Είχε ξύλα τα οποία τα άκοψε. Τα έκανε στήριγμα. Τσέκαμε το μαμούνι από μέσα και το τώρα ήρθε να ζούμε. Το έκανε. Το έκανε στο φλοιό, α πούμε. Το έκανε το φλοιό, ναι. Κοτσινόκομα, ζυρόκομα, αλαβρόπετρα, άμμο από τον ταμάρι, κοϊζάι, βέστη, μαρμαρόσκονη, άχυρο και καλάμι. Γαραζιακή άμμο ψηλή, κοντή και άμμο από τον ποταμό. Δεν έχουν πάει καλά μέσα. Μέσα στον μπλόκο. Μέσα στον μπλόκο ήταν πιστικά μεγάλο. Σκελετό από καλά μέσα κάνει. Όχι. Αμέ. Έβανα μέσα στο μπλόκο. Α, στη λάσπη. Πέντε και πέντε ή τέσσερα και τέσσερα καλάμια μέσα στον μπετόνα. Μέσα στο όγκο. Ο οποίο το σήκω και δεν σπούσε. Γιατί κάμε δοκιμαστικά πεντέξε. Χωρίς και σπούσαν από τη μέση. Σπούσαν, σωστά, σωστά. Εντυπωσιακά. Είναι η καρέκλα να πέφτει εκεί, δεν είναι, Μανώλη. Απίθανη, ε! Και πού σε αθλητό με καλή εποχή. Θα το βρήκα κοντά της Καμπιάλης, τα ποταμό. Και βρήκα τώρα αυτό το παρακάτω, το κάνω κρεμάστρα. Μπράβο. Τι κορμός είναι. Ευκάλυπτος είναι και αυτός. Και το, η καρέκλα από τι είναι. Από σουηδικό. Ήταν δε σε ένα κλαδί και κάνει. Αυτός ο κορμός που είναι η πολυθρόνα, έτσι. Ναι, ναι. Είναι πόδι, κάνεις το να δεις. Και το θα δείξα κάνω και το κουρίζω το πέρα. Α, έχει το πλυντήριο. Το πλυντήριο, επειδή δεν ήθελα να βάλω μέσα πλυντήριο. Μάλιστα. Επειδή δεν ήθελα να βάλω πλυντήριο μέσα στο σπίτι, το βάλα έξω. Το σπίτι της κοκκινός. Α, επειδή έχεις πολύ κόκκινο, ε. Ναι. Το σπίτι λοιπόν της κοκκινός κουφίτσας. Είδες τώρα, είναι 50 τετραγωνικά καθαρό μέσα. 50 τετραγωνικά. Το σκουπαθήματα, ήρθουν δωμάτια από την ουσία, που κάθουν τον παλιό. Μπορούν να τα αναφροξενηθούν δύο ζευγάρια ή μια οικογένεια με δύο κοπέλια. 50 τετραγωνικά καθαρά. Ναι, καθαρό. Εδώ Μανώλη έχει πολύ μεράκι, βλέπω εγώ.